Μα τι είναι το τον κουμπάρε, τούτον είναι καραμελέ. Τι σχέση είναι η καραμελέ με το Christmas cake? Ακού να δεις, Μαρίνα μου. Το Christmas cake δεν το τρώει κανένας. Τι είναι για μια κουμπίνα κρυφτιά. Οπότε εμείς ως πρακτικοί άνθρωποι φέραμε ένα καραμελέ που είναι και οικονομική και τραντινούλη. Α, ωραία, ευχαριστούμε. Α, δεν παθαίνουν τίποτε. Το ξαναδοκιμάσουμε. Τρία. Δύο, ένα. Εδώ, πάει να αποκουπιστεί, πάει να. Όχι, μάνα, μα δεν κατάλαβε τίποτα. Οκ, πάω ξανά, πάω ξανά, πάω ξανά. Τρία, δύο, ένα. Καλά, ρε κομμάρια, πάτε θέλω τίποτα, δεν θα ψηφίσουν ποτέ. Τίποτα. Μα, πάω ξανά, πάω ξανά, πάω ξανά. Έλα. Πέτρο. Κάποια στιγμή είναι να σε καταλάβω. Αλλά μην εκτιμήσουν την καλλιτεχνική μου φλέβα. Όχι, Φίλιππε μου, εγώ νομίζω ότι αγαπούσε. Απλώς ακόμα δεν καταλάβεις τον τρόπο που σου το δείχνουν. Α, νέα. Γι' αυτό που στη γιορτή του Αγίου Φιλίππου ευχήθηκαν τις Φιλιππινέζες τους για μένα. Κάθε χρόνο είναι ιδέα ιστορία. Συνάμε υγιές μες στο ψόφο. Πού σου, Πέτρο. Δεν που θέλετε δηλαδή. Να τις αφήσουμε να πέσουν χαμέ. Να τις κάνουμε λάδι, δικό μας. Μητέρα, έχει σούπερ μάρκετ τώρα. Μπορεί να πιάμε λάδι και πιο φτηνό. Είναι το ίδιο. Έχει δίκιο, κυρία Σεμίνα. Πέτρο μου, σκέφτομαι ότι τώρα μπορείς να κάνεις 100% φυσικό λάδι που δεν θα έχει μέσα συντηρητικά. Μα γιατί το συζητάτε, αφού τώρα τέλειωσε πλέον. Ένα τη συνάξουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε. Και αγάπη, πιάστηκα και κρυώνω. Δεν θέλω να κρυώνεις, Φίλιππο, σου εδώ. Λοιπόν, σου έχω φέρει ζεστό κρασόμελο. Έλα. Να μου το δω. Λοιπόν, τούτο θα πιάσεις, άκου να δεις. Θα πιάσεις το κρασί σου, θα το βάλεις μέσα στον μπρίκι, θα προσθέσεις μέλι και κανέλα. Τέλεια, να σκέντας το μάσο στη μέση του γραφιού. Αγάπη, το πιστεύω, τέλεια ιδέα. Βραστό κρασί με μέλι και κανέλα. Αγάπη, μια τέλεια ευκαιρία για να τα ξαναεύρει ο Φίλιππος με τους γονιούς του. Να έρθουν δαμέ και θα συμφιλειωθούν πίνοντας ζεστό κρασόμελο. Μπράβο. Επειδή μετά θα βρεθούν στις πρώτες βοήθειες που να πάει να κάνει πλήση στο μάχο. Σταμάτα, πιάσε τη μάμα σου τηλέφωνο. Μαλά μου τα σχέση νύχι. Μόνο η μάμα σου μπορεί να πείσει το ρογύρο και την άντρια να έρθουμε στα χωράφια έτσι ώρα. Μάμα, δεν θέλω να σκορσάρεσαι. Τι κάνεις? Άφησε το γιά μου τον τζίρι σου να σου σάσει τα γένια σου. Γεννήκες όπως τον Μπιν Λάντεν τότε που τον εφορούσαν οι Αμερικανοί από πίσω. Καλά, ό,τι σε κάνει χαρούμενο. Μια χτενιά, μια χτενιά. Πού να βρω χτενιά μες στη χωράφα? Έλα. Εμίζεις, να πιάσεις μια ανάσα και θα το πεις, εντάξει. Τρία, δύο, ένα. Πάμε ανάσα. Τζέσικα! Πάλι ήρθες πιωμένος, Αντώνιο. Σκέψου λίγο τα παιδιά μας. Τροπή σου. Όχι, Τζέσικα. Τζέσικα, μην το κάνεις. Στο καλό, Αντώνιο. Στο καλό! Μπαμ! Και κατ! Τέλειο! Τέλειο! Αριστούργιο! Ρε, φεστιβάλ δράμας! Σκεφτούνται Σαλονίκη στο φεστιβάλ, πάνω στο Θερμαϊκό, στο Λιμάνι. Ήταν αριστούργιο, αδερφικό, δεν παίξα, δεν το πράγμα, δεν ήταν το πράγμα. Ρε, υπάρχει! Είχα δει παράσταση, μου χρησιμοποιούσα ψευδικά γεμάτα, ήταν έτσι αληθινό. Ήταν υπέροχο, μπράβο, τον Παμ σου, τον Παμ. Καταλαβαίνεις τώρα, τον Παμ που είπες. Παιδιά, εντάξει, μπράβο.